Виктор Михайлович воевал с немецкими нацистами во Вторую мировую войну. Был трижды ранен. Теперь я воюю с российским нацизмом. Сейчас я один из тех, кто защищает свой родной город Мариуполь, в котором я родился и вырос, в рядах полка «Азов». Ο λόγος του Ομογενούς από τη Μαριούπολη, που απευθυνόμενος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δήλωσε ότι είναι μαχητής στο Τάγμα Ζόφ, έπεσε σαν βόμβα στα έδρανα της Βουλής. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has been touring this week European Union parliaments. Today it was the turn of the Greek parliament over video conference, of course, in which he introduced two allegedly Greek members of the Azov battalion. That was probably a political mistake because it created an uproar and several protests in Greece. But here in Donetsk, we spoke to the representatives of the community. This is what they said. I don't know what kind of fascists Azov can fight if they themselves are fascists and Nazis, and you can see it all in the videos, where they are with the swastikas and so on. This is evident in the videos they make and in the tattoos with Nazi symbols. Не знаю, о каких фашистах и нацистах они могут говорить. Because they are the heirs of those Nazis who fought against our grandfathers and grandmothers. And secondly, I don't know what kind of Greeks they are. I know many Greeks. I know many friends in Mariupol, and none of them took up arms, as far as I know. Не взял оружие, насколько мне известно. А те, кто в Азове воюют, я не знаю, если там два грека каких-то подонка нашлось. Those who are fighting with Azov, I don't know who they are. If there are two bastards, they are next to the clown, it's their problem. I think there will be a reckoning for all their sins before their own people, and whatever they did, they will be punished sooner or later. They said something about fighting fascism, not true nationalists and fascists. That's what they are. Who did your grandparents fight with? My grandparents fought against fascism, for example, against Hitler, against German fascism. That's it from Donetsk, speaking here with the Greek community. Και το περιστατικό με τους μαχητές, με τον έναν τουλάχιστον μαχητή του Αζόφ, που προκάλεσε και έντονες αντιδράσεις από την ελληνική αντιπολίτευση και όχι μόνο. Ναι, ο ένας είναι αυτός ο οποίος μας κάλεσε να δώσουμε καινούργια όπλα, ο άλλος ήταν αυτός με τη μάσκα, ο οποίος φυλαγόταν κιόλας, γιατί τουλάχιστον από ό,τι εγώ βλέπω εδώ πέρα από το ρεπορτάζ, δεν είναι και πολλοί Έλληνες, παρά το γεγονός ότι αυτό θα μπορούσε να ελεγχθεί και ο κύριος Τασιούλας εκεί πέρα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, καλό θα ήταν να είναι πιο ψηλιασμένος, θα έλεγε κανείς, σε αυτό το οποίο έγινε και το οποίο εγώ τουλάχιστον, όπως βλέπω από τα social media από χθες μέχρι σήμερα, μιλάμε για μια τρομερή οργή ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού. Πώς είναι δυνατόν να μιλήσει στην Ελληνική Βουλή, στην Βουλή, στο Κοινοβούλιο της χώρας που θεωρείται η πατρίδα της δημοκρατίας, να δώσουν το λόγο σε έναν τύπο εκεί πέρα, ο οποίος πρώτον ισχυρίστηκε ότι είναι Έλληνας, δεύτερον ότι είναι από τη Μαριούπολη και τρίτον δώστε μας όπλα να συνεχίσουμε να πολεμάμε. Το ποιόν των δύο αυτών ανθρώπων δεν το έχω μάθει μέχρι τέλους ποιοι είναι, άλλωστε δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία, θα έλεγε κανείς. Εγώ εκείνο το οποίο έχω μαζέψει μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν είναι Έλληνες, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Δύο πηγές μου λένε κατά προσέγγιση περίπου ότι ο ένας, η μία πηγή λέει ότι πρέπει να είναι από αυτούς που κόβουν κεφάλια από ένα τρομερό εκεί πέρα τάγμα μισθοφόρων γεωργιανών που έχουν ιδιαίτερη σχέση με το καθεστώς του Κιέβου τα τελευταία 7-8 χρόνια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο πρώην πρόεδρος της Γεωργίας, ο Μιχαήλ Σακασβίλη, ο οποίος παρακαλώ είναι φυλακή τώρα στη χώρα του από ένα καθεστώς το οποίο δεν θα μπορούσε κανείς να το ονομάσει φιλορωσικό καθεστώς, το αντίθετο. Παρόλα αυτά είναι φυλακή και όμως πριν μπει φυλακή ήταν 5-6 χρόνια στην Ουκρανία, αναστάτωσε όλη την Ουκρανία επί Παρασένκο του προηγούμενου Προέδρου. Τοποθετήθηκε ως επιτελάρχης, ως περιφερειάρχης της Οδυσσού, μιας
κομβικής περιοχής στη Μαύρη Θάλασσα, γιατί είναι ένα από τα δύο μεγάλα λιμάνια που διέθετε, δεν τα διαθέτει πλέον η Ουκρανία εκεί πέρα, τα εμπορικά. Το ένα ήταν η Μαριούπολη στο Αζόφ, στην θάλασσα την Αζοφική, και το άλλο είναι και άλλα, αλλά βασικά τα δύο κεντρικά αυτά, η Οδυσσός που είναι στη Μαύρη Θάλασσα κατευθείαν. Λέω λοιπόν ότι αυτοί οι Γεωργιανοί άρχισαν να χάνουν τη ζωή τους ένας πίσω από τον άλλο μετά το 14, και αφού οι ίδιοι έκαναν αυτά τα λεγόμενα διασταυρωμένα πυρά, οι μεν ακροβολιστές από εδώ πυροβολάγανε τους διαδηλωτές, οι δε ακροβολιστές από εκεί πυροβολάγανε τους Ουκρανούς αστυνομικούς που ήταν τότε κάτω, και υπήρξε αυτό που λέμε οι θύματα και από τις δύο πλευρές, έτσι ώστε να τους φανατίσουν και να παλεύουν και να σκοτώνονται μεταξύ τους. Αυτή ήταν η αιματοχυσία που έγινε στο Μαϊντάν τότε, και ξέρουμε ποιος ήταν εκεί Αμερικανός πρέσβης, και ξέρουμε επίσης ποια ήταν η επικεφαλής όλης αυτής της διαδικασίας, η κυρία Βικτόρια Νούλαντ, η οποία όχι μόνο δεν το αρνείται, αλλά είναι και σε φωτογραφίες, και η ίδια και ο πρέσβης που ήταν εκεί τότε. Από τότε οι Γεωργιανοί, και με καθοδήγηση Σακασβίλη, ο οποίος ήταν εξ απορρίτου σύμβουλος και σύμμαχος μιας συγκεκριμένης ομάδας νεοσυντηρητικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ήταν κάτω από τον αλίστου μνήμης τότε Μακκέιν, ο οποίος ήταν και, έχει πεθάνει τώρα, αλλά τότε ήταν και πρόεδρος, υποψήφιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τραβούσαν τεράστια χρηματικά ποσά, έτσι ώστε να κάνουν αυτό το οποίο κάνουν μέχρι σήμερα. Και αυτό το οποίο κάνουν μέχρι σήμερα δεν είναι ούτε η ενίσχυση της ασφάλειας της Ουκρανίας, ούτε ο εκδημοκρατισμός της Ουκρανίας, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι απλά η προσπάθεια μετατροπής της Ουκρανίας σε ένα αντι-Ρωσία project. Αυτή είναι όλη η ουσία του θέματος, που συνεχίζεται από το 2014 και πριν, θα έλεγα, αλλά μην πάμε πιο βαθιά, μέχρι σήμερα. Λοιπόν, ξαναγυρίζω στον φίλο μας εκεί, σε εισαγωγικά στον φίλο μας τον Μιχαήλ, όπως αυτό παρουσιάστηκε, χωρίς να έχει επίθετο, χωρίς τίποτα. Η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική κοινωνία έζησαν πραγματικά έναν τραγέλαφο, θα έλεγε κανείς, το προηγούμενο 24ωρο, με αυτή την εξέλιξη, διότι δείχνει πόσο, συγγνώμη για την έκφραση, μπάχαλο είναι η κοινοβουλευτική ζωή στην Ελλάδα, όταν στον ιερό αυτό χώρο, το κοινοβούλιο, υποτίθεται ότι βγάζεις κάποιον που θέλεις να δώσεις, γιατί είναι μέσα στη γενικότερη νατοϊκή γραμμή, όπως είναι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι, και αυτός 10 λεπτά πριν βγει σου δίνει δύο βιντεάκια και εσύ τα παίζεις εκεί πέρα, ένα πόσο ήταν οι δύο τύποι που βγήκαν εκεί πέρα, και κάποιοι τώρα λένε διάφορες, συγγνώμη για την έκφραση, βλακίες, ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να προλάβουν να κάνουν τη μετάφραση από τα ουκρανικά κτλ. Ο Μιχαήλ, ο υποτιθέμενος Μιχαήλ, σας λέω ότι μιλούσε ρώσικα, και μάλιστα μιλούσε ρώσικα με καυκασιανή προφορά. Οι δικές μου πηγές λένε ότι είναι, η μία πηγή μου λέει ότι είναι από αυτούς τους Καυκάσιους, βασικά και τους Καυκάσιους, τους Γεωργιανούς, αυτό το τάγμα εμείς των δολοφόνων, θα το έλεγα εγώ. Και είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι γύριζαν, γυροβολούσαν εκεί στην περιοχή της Μαριούπολης και τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να έχουν καμιά σχέση με τον ελληνισμό. Και άκουσα την έκφραση, δεν ξέρω αν είναι έτσι ή όχι, ότι είναι Τουρκ-Αλβανοί. Μια τέτοια αυτή εκεί πέρα. Να πω ότι στην περιοχή υπάρχουν πάρα πολλοί Τούρκοι. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία με αυτό το θέμα, με το τι έγινε στη Βουλή. Εγώ πάντως θεωρώ ότι η ελληνική κυβέρνηση από τις 25 Μαρτίου που μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ζελένσκι στο τηλέφωνο και τον συνεχάρη ο Ζελένσκι για την εθνική μας επέτειο και του είπε ότι από εδώ, από την Ουκρανία, ξεκίνησε η επανάσταση κτλ. Κτλ. Δηλαδή, μερικοί έχουν την αυθάδεια να βιάζουν και να διαστρεβλώνουν την ιστορία, και online μάλιστα, τη στιγμή που η ιστορία είναι αδυσόπιτη σε αυτά τα πράγματα. Διότι η πόλη της Οδυσσού δεν έχει καμιά σχέση με την Ουκρανία, είναι πόλη η οποία χτίστηκε από την Τσαρίνα, την Μεγάλη Εκατερίνη. Είναι πόλη όπου πραγματικά έφταναν Έλληνες έμποροι εκείνης της εποχής του 1790-1800-1812, που είχαμε την ίδρυση της φιλικής εταιρείας στην Οδυσσόν της Ρωσίας, για όσους διαβάζαμε τα αναγνωστικά τουλάχιστον της δικής μου εποχής, της δικής σας, της πιο νέας εποχής, δεν ξέρω τι γράφουν μέσα τώρα, μπορεί να έχουν εκδημοκρατιστεί
και αυτά. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία και είχαμε 15 μέρες από τότε που η ελληνική κυβέρνηση μπορούσε να μελετήσει τα έργα και οι μέρες του Ζελένσκι. Και όχι γενικά και αόριστα ενός προέδρου που αντιστέκεται κτλ. Κτλ. Αυτά είναι λόγια. Υπήρχαν όμως και τα λόγια του πριν από 5 μόλις μέρες που σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο όταν ρωτήθηκε τι είναι αυτή εκεί πέρα οι ναζιστές του Αζόβ, απάντησε ότι είναι αυτοί που είναι, αλλά πολεμούν για την πατρίδα. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι ουσιαστικά ο ίδιος ενστερνίστηκε το Αζόβ, είπε ότι είναι βαλμένοι, έχουν εισαχθεί μέσα στις τάξεις του τακτικού στρατού, που εγώ σας λέω ότι έχει γίνει ακριβώς το αντίθετο, ότι ο τακτικός στρατός αλώθηκε από τα τάγματα αυτά, που όπως πολύ λαθεμένα μία κυρία γνωστή μου έλεγε και έγραφε και μάλιστα αφοριστικά και αφοπλιστικά, ο Πούτιν θέλει να μας πει ότι κάνει πόλεμο για να εξοντώσει εκεί πέρα 500-700 ναζιστές, διαλύοντας την Ουκρανία. Δεν πρόκειται για 500-700 ναζιστές. Είναι λάθος αυτή η αντίληψη, όχι, δεν είναι αντίληψη, η εικόνα που έχει δημιουργηθεί. Το τάγμα του Αζόφ είναι brand name πλέον, το έχω ξαναπεί νομίζω, και ουσιαστικά έχει δεκάδες χιλιάδες μαχητών μέσα στους κόλπους του, οι οποίοι μαχητές έχουν κάνει το εξής. Από το 2014 και όχι τώρα, έχουν πιάσει όλη αυτή την παραμεθόριο εκεί πέρα, στη Μαριούπολη, στα γύρω χωριά, γύρω-γύρω δηλαδή από το Ντανμπάς. Η Μαριούπολη ήταν από μέχρι το 2014 και τώρα ξαναέγινε πάλι πόλη της περιοχής του Ντανιέτσκ. Έτσι ήταν ανέκαθεν. Απλώς από το 2014 και μετά αποκόπηκε και για να συγκρατηθεί και να μην ξαναγυρίσει πίσω στον Ντανιέτσκ, στην περιφέρεια στην οποία ανήκει, δημιουργήθηκε εκεί ένα τεράστιο επιχειρησιακό στρατιωτικό πρόγραμμα και τώρα που μιλάμε, από εδώ και ένα μήνα που έχουμε αυτές τις εξελίξεις και παραπάνω, εκεί στην γύρω αυτή η περιοχή στη ζώνη ήταν συσσωρευμένο το 60% των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας και το 80-85% αυτών των ταγμάτων του Αζόφ, του Αϊντάρ, του δεξιού τομέα και πάει λέγοντας. Δεν υπήρχε κανένας λόγος και δεν υπάρχει κανένας λόγος να βρίσκονται αυτά τα τάγματα στο Λβόβ, στα σύνορα με την Πολωνία για παράδειγμα ή αλλού παρακάτω στα Καρπάθια. Χρειάζονται εδώ. Γιατί? Γιατί το σχέδιο ήταν ακριβώς αυτό, το αντιρωσία πρόγραμμα, project της Ουκρανίας όπως το παρουσίαζαν οι Αμερικάνοι, ήταν η τάση μας προς τα εκεί, προς τη Ρωσία. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε εδώ πέρα τεράστιο αριθμό νεκρών σε αυτές τις πόλεις, γι' αυτό έχουμε μια πόλη σαν τη Μαριούπολη, η οποία ουσιαστικά δεν είναι και η μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Δεν είναι μια πόλη, ήταν γύρω στις 400.000 ο πληθυσμός, είχε όμως στρατηγική σημασία γιατί όπως σας είπα είναι το λιμάνι όπου υπάρχουν τα δύο εμπορικά τέρμινα και εκεί είναι που γίνονται οι τελευταίες αυτές τώρα εκκαθαρίσεις μέσα στο χώρο του λιμανιού, στο μεγάλο αυτό εργοστασιακό χώρο του Αζόφ Σταλ που έχουν μαζευτεί εκεί πέρα, έχουν κάνει τεράστια παραπήγματα μέσα, υπόγειες στοές, διαβάσεις κτλ. Και δεν ξέρει κανείς πόσο μπορούν να αντέξουν. Ωστόσο όμως έχουν αποδεκατιστεί όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες και είναι μέσα γύρω στις 2.000 με 2.500 από ό,τι υπολογίζουν. Μένετε στη Μαριούπολη? Εδώ και 5 χρόνια είμαι παντρεμένος. Mm-hmm. Άρα θα μείνεις στη Μαριούπολη λοιπόν, δεν σκέφτεσαι να φύγεις από εκεί? Πότε να φύγεις, άμα φύγεις στον δρόμο μπορεί να σε mm-hmm. πετύχουν οι ταξιαρχεία του Αζόφ, οι οποίοι είναι Ουκρανοί φασίστες mm-hmm. και για αυτούς γίνονται όλα. Και να σε σκοτώσουν. Πώς να πει. Εκεί τώρα... Με ειδοποίησαν mm-hmm. στο προξενείο, έχω δώσει τα στοιχεία μου για να μπορέσουμε να σηκωθούμε να φύγουμε. Το θέμα δεν είναι να φύγεις. Το θέμα είναι αφού οι εισόδοι είναι κλειστοί. Mm-hmm. Εδώ σταματήσαν αμάξι τα ταξιαρχεία του Αζόφ και τους χτυπήσαν και τους σκοτώσαν. Mm-hmm. Το θέμα δεν είναι ο πόλεμος. Το θέμα είναι το μετά του πολέμου. Πώς αυτή η χώρα θα στηριχτεί οικονομικά. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Τι θα υπάρχει εδώ? Εδώ θα υπάρχουν κλιάτσικο, θα υπάρχουν κακοποιοί. Αν ξέρετε καλά από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, τότε για 5 χρόνια ο καθένας σκότωνε
κακοποιός τον οποιοδήποτε. Άρα η μεγάλη σας αγωνία είναι, Γρηγόρη, τι θα γίνει μετά το τέλος των εχθροπραξιών. Αν την γλιτώσουμε, και βγούμε ζωντανοί. Γιατί... Όταν θα μείνουν τα συντρίμια πίσω, όταν θα μείνουν διάφορες ομάδες ανταρτοπολέμου μέσα στη χώρα, αν ο φόβος όλο να μην γίνει Αφγανιστάν. Ποιος είπε ότι είναι νεοναζί αυτός που είδες? Το τάγμα ζωφτή είναι. Ποιος το είπε ότι είναι νεοναζί ο άνθρωπος αυτός? Το τάγμα ζωφτή είναι. Το τάγμα ζωφτή είπα ξανά ότι έχει ενταχθεί στον Ουκρανικό στρατό. Κανονικά και ο Ουκρανός πρέσβης χθες μίλησε εδώ στην Ελλάδα και είπε ότι αυτό έχει ενσωματωθεί, ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών, έχει ξεκαθαρίσει από το 2014 από τα στοιχεία τα νεοναζιστικά. Τότε γιατί είναι κανονικό στρατό. Γιατί η κυβέρνηση. Αυτό είπα. Γιατί είναι λάθος, θα σας πούμε. Λάθος γιατί δεν υπήρξε ενημέρωση για αυτό που θα γίνει. Εγώ έχω άλλη άποψη από τον Δημήτρη. Είναι λάθος γιατί μετατόπισε το μήνυμα. Γιατί συζητάμε για τον Μιχαήλ και αν πήγε στο πρέτα-πορτέ αλλά παρή. Γιατί ενόχλησε κάποιο. Έχει λίγα φρύδια παραπάνω. Έπρεπε να τα βγάλει λιγάκι τα φρύδια για να είναι. Γιατί ναι, περισσεύει υποκρισία στην Ελλάδα, γι' αυτό το μετατόπισε. Ακριβώς. Και γιατί αυτοί οι περισσότεροι που ήταν εκεί μέσα δεν θέλανε να είναι. Ναι. Τώρα, και βρήκαν ευκαιρία να βγουν από πάνω. Δηλαδή έρχεται τώρα. Εγώ δεν καμάρωσα πάντως που είδα τον συγκεκριμένο να παίζει μέσα στην Ελλάδα. Σύμφωνα. Αν με ρωτάτε, εσείς καμαρώσατε. Δεν είναι θέμα να καμαρώνεις ή όχι. Λέμε βρίσκουμε έναν άνθρωπο νεοναζί, ο οποίο πολεμάει αυτή την ώρα για τη χώρα του. Εμείς δεν ξέρουμε αν είναι νεοναζί. Πού το ξέρουμε αυτό? Υπάρχει όμως κάτι το οποίο στηρίζεται στην ιστορία και στην παράδοση και όχι τόσο πολύ στην πληροφορία, γιατί όπως είπε ο Δημήτρης πολύ σωστά, δεν υπάρχει πρόσβαση στο ίντερνετ σε πάρα πολύ κόσμο. Η πρόσβαση είναι η τηλεόραση, ο Ευαγγελάτος. Όμως, παρά τα αυτά, υπάρχει ένα αίσθηκτο στον κόσμο μέσα. Θες το κοινό θρησκευτικό δεδομένο. Θες κάποια πράγματα παρά το ιστορικό γίγνεσθε το οποίο ζήσαμε μαζί. Παρά τα προβλήματα που είχαμε κατά κύριο με τους Ρώσους. Όλα αυτά τα πράγματα κάνουν τον κόσμο, παρά την προπαγάνδα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, να μην ανέχεται, όχι μόνο να μην δέχεται αυτά, να μην τα ανέχεται κιόλας. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Αντανακλαστικά. Ακριβώς. Ο Πούτιν είναι δικτάτορας, ενώ ο Ζελένσκι είναι ο ήρωας εποχής, ο οποίος έχει καταργήσει όλα τα κόμματα, τη Βουλή, την Υπουργή. Και πρώτα απ' όλα το Κομμουνιστικό Κόμμα, το 2015. Όχι, το 2015. Το 2015, από τότε. Τώρα, στις αρχές του Μαρτίου, με διάταγμα δικό του, παρά και ενάντια στο Σύνταγμα της χώρας, το οποίο δεν προβλέπεται σε αυτήν την ιστορία, κατήργησε 11 πολιτικά κόμματα, εκ των οποίων το ένα η εξωματική αντιπολίτευση. Το ΣΥΡΙΖΑ της Ουκρανίας, ας πούμε. Ναι, το συνέλαβε κιόλας. Τον έχει συλλάβει από το 21, τον έχει κλείσει, είναι επί μήνες, τον είχε κλεισμένο σε κατοίκον περιορισμό. Τον συνέλαβε για να ικανοποιήσει τον Biden, όπως επίσημα είπε τότε ο ίδιος. Διότι ο συγκεκριμένος είναι φιλορώσος, επειδή είναι κουμπάρος με τον Πούτιν. Είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι, να μην τρελαθούμε δηλαδή. Και επιπλέον, με η σύλληψη, το ένταλμα σύλληψης και κατοίκου περιορισμού, δεν πέρασε από εκεί ποτέ ο κύριος αυτός. Είναι σε κατοίκου περιορισμού επί μήνες. Επί μήνες. Έτσι συμβαίνει. Γκουαντάναμο. Ναι, στο κράτος δικαίου της Δύσης. Έτσι είναι. Σε συλλαμβάνω γιατί δεν σε γουστάρω και σε κλείνω. Το ενδιαφέρον σε αυτό και να πούμε είναι γιατί αυτός ως επιχειρηματίας διευκόλυνε την τροφοδοσία του Ντονέτσκ και του Λουκάνσκ τα προηγούμενα 8 χρόνια με τρόφιμα και κάψιμα. Λοιπόν, αυτό θεωρήθηκε λαθρεμπόριο ή ενίσχυση των τρομοκρατών, γιατί αυτοί είναι τρομοκράτες. Έτσι, αυτούς που είδαμε, έτσι, τους Έλληνες και όλα αυτά, είναι τρομοκράτες. Τη γιαγιά, οι τρομοκράτες. Έτσι, γι' αυτό και τους δολοφονούν. Λοιπόν, επίσης, ο κύριος Ζελένσκι, ο οποίος είναι απόλυτα δημοκράτης, με το που βγήκε και μετά τα βρήκε με τους Ναζί, γιατί οφείλουμε να ομολογήσουμε αμέσως μετά την έλευσή του στην Προεδρία, όπου δήλωσε ότι θα δώσω και τη ζωή μου για την ειρήνευση και τα λοιπά, και αναγνωρίζουμε και τα λοιπά. Το γι' αυτό υπερψηφίστηκε και από τις περιοχές του Ντονέτσκ και του λοιπόν, Ντονμπάς γενικά. Της νότιο-ανατολικής Ουκρανίας. Και Μαριούπολη και Κριμαία λοιπόν, το ψήφισαν αρκετοί. Έχει ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία του, μετά που τα βρήκε βεβαίως με τους Ναζί, γιατί πήγε ο ίδιος, υπάρχουν και τα βίντεο κιόλας από την Ουκρανική τηλεόραση, πήγε και τους είπε να παραδώσουν τα όπλα και να διαλυθούν τα τάγματα εθελοντών. Και η απάντηση των εξαίρετων αυτών ανθρώπων είναι αν επιμείνετε θα γυρίσουμε τα όπλα στο Κίεβο. Δηλαδή θα επιστρέψουμε και θα χτυπήσουμε το Κίεβο. Ως απάντηση ο Ζελένσκι έδωσε παράσημο
στον ιδρυτή του τάγματος Αζόφ, τον έκανε ήρωα της Ουκρανίας, στην Ουκρανική Βουλή, λοιπόν, με τη μισή Βουλή να απέχει, δηλαδή έφυγε, και ταυτόχρονα έκλεισε τρεις τηλεοπτικούς σταθμούς, μαύρο, τρεις τηλεοπτικούς σταθμούς, που θεώρησε ότι κάνουν προπαγάνδα υπέρ της Ρωσίας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια του πολέμου, έχει δολοφονήσει αναρρύθμιτα στελέχη και δικά του και του στρατού και διπλωμάτες, οι οποίοι... Με το χαρακτηριστικό παράδειγμα, το διπλωμάτη που το βρήκαν σε χαντάκι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν και επίσημη ανακοίνωση. Ακριβώς, ακριβώς. Του, λοιπόν, ο οποίος ήταν προδότης, λέει. Αν τα έκανα αυτά ο Πούτιν τώρα, θα είχαν ρίξει διαστημόπλια στη Ρωσία. Διαστημόπλια, παιδάκι μου, θα είχε πέσει ο Άρης επάνω. Όχι, τι είμαστε με τον Πούτιν, απλά να μην. Όχι, απλά λέω ότι. Διαλύσουμε και τη λογική μας τώρα. Έτσι, γιατί άκουσα και μια δήλωση του κυρίου Μαυρίκου. Του Κουκουέ. Ναι. Ο οποίος τώρα είναι διευθυντής σε ψυγείο, όπως λέγαμε στο. Είναι τον έχουν βάλει στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία ως επικεφαλής. Και έκανε την εξής δήλωση. Ότι μετά την εμφάνιση του κυρίου Ζελένσκι με τους δύο Ναζί μαχητές, είπε ντροπή κύριε Ζελένσκι που εμφανίστηκε με τους Ναζί. Και λέω, συγγνώμη παιδιά. Τι περίμενες δηλαδή. Πόσο ηλίθιος πρέπει να είναι κανείς για να θεωρήσει ότι ο Ζελένσκι είναι άλλο από τους Ναζί μαχητές. Πείτε μου ένα κράτος στην Ιφίλιο, όπου έχουν σχηματιστεί τάγματα εφόδου. Ναζιστικά, εθελοντικά, που τα πληρώνουν κάποιοι, δεν γίνεται στο από τον κρατικό προπολογισμό, τα πληρώνουν ολιγάρχοι. Ναι, είναι ολιγάρχοι, είναι ιδιωτικοί στρατοί στην ουσία. Ιδιωτικοί στρατοί, οι οποίοι έχουν επίσημο καθεστώς στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Είναι οργανικό μέρος. Δηλαδή, πείτε μου σε ποια χώρα γίνεται μόνο αυτό. Μόνο στη ναζιστική Γερμανία. Γινόταν, απλά θέλουν από και στην Ουκρανία σήμερα. Σήμερα. Λοιπόν, όχι σήμερα, από το 2014 και μετά. Λοιπόν, και αυτό το καθεστώς δεν είναι ναζιστικό. Εγώ πάντως θα... Εάν είναι ναζιστικό, τότε μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος εύελπης θεωρητικός ιδεολόγος πώς γίνεται τότε ο ένοπλος αγώνας κατά του ναζισμού, έστω και αν γίνεται με όρους αστικού κράτους ή οτιδήποτε, είναι άδικος, πόλεμος κατακτητικός, πόλεμος ιμπεριαλιστικός. Μπορεί να μου το εξηγήσει κανείς. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό... Γιατί με αυτή τη λογική, τότε και ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος ήταν ιμπεριαλιστικός. Και το δικό μας η Αλβανία. Αυτή κι αν ήταν. Επίσης, εκείνο που πρέπει να επισημάνουμε, είτε το θέλουν οι κύριοι αυτοί, τους πειράζει, δεν τους πειράζει, είναι το εξής. Όταν. Γιατί δεν μιλάμε για μάχη τώρα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και Ζελένσκι, μιλάμε για μάχη μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Όταν αυτή τη στιγμή χτυπιούνται βάσεις που μέσα βρίσκονται νατοϊκοί. Όταν ο Γάλλος είπε ότι, ο δημοσιογράφος είπε ότι εγώ όταν πήγα, είδα Αμερικανούς οι οποίοι, αν ισχύει και αυτό ότι έχουν συλλάβει εκείνο το στρατηγό τριών αστέρων, των ειδικών δυνάμεων, δεν το ξέρουμε, αλλά αν ισχύει. Ναι, και θα πούμε για τους εχμαλώτους, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, σύμφωνα με τα στοιχεία που. Αν λοιπόν ισχύουν όλα αυτά, αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχει τεράστια αδυναμία των δυτικών, πρώτον να επιβληθούν, δεύτερον να πείσουν. Έχουν φτάσει στο εξευτελιστικό σημείο να βάζουν εκείνη τη μαριονέτα του Ζελένσκι και να λέει: σας δίνω τον αρχηγό της αντιπολίτευσης για να κάνουμε ανταλλαγή. Όταν βλέπεις τέτοιο πράγμα. Και η δημοκρατία, δικαίου. Επισημαίνω τη δήλωση της γυναίκας αυτού που ζήτησε από τους Ρώσους να εντείνουν τις προσπάθειες για να απελευθερώσουν την περιοχή. Ναι, η οποία κατήγγειλε βέβαια, το οποίο δεν το είδα σε κανένα κανάλι ελληνικό, κατήγγειλε βασανιστήρια. Βέβαια. Δεν χρειάζεται τη φωτογραφία. Μα μόνο τον έβλεπες πως ήταν. Έτσι, ο άνθρωπος είναι στην ηλικία μας. Λοιπόν, εκεί αυτόν τον άνθρωπο που βλέπεις τη φωτογραφία είναι 70-80 χρονών. Δηλαδή τον έχουν κακοποιήσει μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για μια αληθινή ενημέρωση. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στα βίντεό μας. Η άποψή σας μετράει για εμάς. Να είστε καλά και ελεύθεροι.